29 Αυγούστου, αποκεφάλιση του Προτρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, η Εκκλησία μας διαβάζει μια περικοπή από το 13ο κεφάλαιο Πράξεως των Αποστόλων, στίχοι 25 έως 32. Ως διεπλήρου ο Ιωάννης των δρόμων έλεγε: «Τι να με υπονοείτε είναι, ούκ είμαι εγώ, αλλά δου έρχεται με τεμέ, ούκ είμαι άξιος το επώδυμα των βδών αυτού λύση. Άνδρες αδερφοί, ή γένος Αβραάμ και εν μη φοβούμουν το Θεόν, ημίν ο λόγος της σωτηρίας ταύτης απιστάλλει, εγάρ κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ και άρχοντες αυτών, αγνοήσαντες κατά σφωνάς των προφητών τάς κατά πάν Σάββατον, αναγισκομένας κρίνοντες επλήρωσαν. Και με δεμία αιτία θανάτου ευρώντες, ητήσαντο Πιλάτων ερθήν αυτών, ως δε τέλεσαν πάντα τα περί αυτού γεγραμμένα, καθολώντες από το μνημείο, από το ξύλο έθεκαν εις μνημείο. Ο δε Θεός η γραφτών εκ νεκρών, ως όφθε επί ημέρας πλοίος της σε ναρβάσει αυτού από της Γαλλίας εις Ιερουσαλήμ, ήταν εις εσύ μάρτυρες αυτού προς το λαόν. Και εμείς ημάς ευαγγελιζόμεθα την προς τους πατέρας επαγγελία γενωμένην, ότι ταύτην ο Θεός εκπεπλήρωκε της τέκνης αυτών ημίν αναστήσας Ιησούν». Εδώ σε αυτή την περικοπή θέλω να κάνω τρία σχόλια. Πρώτον, ο Απόστολος Παύλος μαζί με τους μαθητάς του βρίσκονται στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Την ημέρα του Σαββάτου πήγα στην συναγωγή και άκουγαν αναγνώσματα του νόμου και των προφητών. Μετά την ανάγνωση του νόμου και των προφητών απέστησαν οι αρχισυνάγωγοι προς τους Αποστόλους και είπαν: «Άνδρες αδελφοί, αν έχετε λόγο παρηγορίας να κηρύξετε στο λαόν, κηρύξετε». Τότε ο Παύλος σηκώθηκε, άπλωσε το χέρι, έκανε νεύμα και είπε: «Άνδρες Ισραηλίτε και οι φοβούμενοι του Θεού, ακούσατε. Ο Θεός το λαού του του Ισραήλ εδιάλεξε τους πατέρας ημών Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ και το λαό του αφού τον οδήγησε στην Αίγυπτο και με τα βροχίων ως υψηλού τον εξήγαγε από την Αίγυπτο στην ερήμο του Σινά. Και εκεί στην ερήμο του Σινά επί 40 χρόνια ετροποφόρεσε ο Θεός το λαό του. Έπειτα τον οδήγησε στην γη Χανάν και αφού εξελόθρευσε 7 έθνη στη γη Χανάν, έθεσε διακλήρους στα 12 φελάς του Ισραήλ την γη Χαναάν. Έπειτα, επί 450 χρόνια έδωσε κριτάς και έκρινα τον λαόν με τον νόμο, μέχρι τα σημέρας του προφήτου Σαμουήλ. Εκείνοι όμως ζήτησαν από το Θεό να τους δώσει βασιλιά και ο Θεός τους έδωσε το Σαούλ, ιόν Κις από την φυλήν του Βενιαμίν, ο οποίος βασίλευσε 40 χρόνια. Και αφού μετέστησε τη βασιλεία από τον Ισραήλ, την έδωσε στον διπλανό του Δαβίδ και έδωσε ματρία ο Θεός για τον Δαβίδ και είπε: «Βρήκα Δαβίδ, το λιόν του Εσέ, άντρα κατά την καρδία μου που θα κάνει όλα τα προστάματά μου». Έτσι ο Θεός από τους απογόνους του Δαβίδ απέστειλε στον Ισραήλ σωτηρία, δηλαδή απέστειλε ο Θεός το λιόν του, τον Ιησούν Χριστόν, έγινε άνθρωπος και γεννήθηκε από τους απογόνους του Δαβίδ. Το δεύτερο που θέλω να πω, ύστερα ο Παύλος αναφέρει για το βάπτισμα του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου και λέγει ότι παρουσιάστηκε ο Πρόδρομος, ο Βαπτιστής Ιωάννης και κήρυξε βάπτισμα μετανοίας σε ολόκληρο το λαό του Ισραήλ. Και όταν επρόκειτο να τελειώσει τον δρόμο του, την υπηρεσία του, ο Ιωάννης έλεγε στα πλήθη του λαού: «Ποιον νομίζετε ότι είμαι εγώ? Δεν είμαι εγώ ο Χριστός, αλλά έρχεται ύστερα μετά από μένα, ο οποίος εγώ δεν είμαι άξιος να σκύψω και να δέσω τα κουρδόνια από τα υποδήματά του, από τα παπούτσια του». Και το τρίτο που θέλω να πω, αφού ο Απόστολος Παύλος εξήγησε όλα αυτά, τώρα αρχίζει και κηρύττει τον Ιησού Χριστόν.
το Ευαγγέλιο του Χριστού και λέγει: «Άντρες αδελφοί, απόγονοι του Αβραάμ, σε εσάς απεστάλλει αυτή η σωτηρία του Θεού», δηλαδή ο Ιησούς Χριστός. «Όλοι που κατοικούσαν στα Ιεροσόλυμα και οι άρχοντες τον αγνόησαν, δεν τον πίστευσαν, τον απέρριψαν. Και όλες οι προφητείες που διάβαζαν κάθε Σάββατο στις συναγωγές που ήταν γι' αυτόν εκπληρώθηκαν. Και επειδή δεν βρήκαν καμία αιτία θανάτου, τον παρέδωσαν στον Πιλάτο και τον σταύρωσε επάνω στο ξύλο του σταυρού». Αφού εκπληρώθηκαν όλες αυτές οι προφητείες που ήταν γι' αυτόν, τον κατέβασαν από το σταυρό και τον έβαλα στον τάφο. Ο Θεός όμως τον ανέστησε τη τρίτη μέρα και εφανερώθηκε μετά την Ανάστασή του εις εκείνους, δηλαδή στους μαθητάς που είχε διαλέξει να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του και τον ακολούθησαν από τη Γαλαία μέχρι στα Ιεροσόλυμα. Και είναι αυτοπτεμάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού. Και έφαγε ο Χριστός μαζί τους, ήπιε μετά την Ανάστασή του. Και τώρα, άντρες αδελφοί, και εμείς κηρύττουμε τον Ιησού Χριστό, τον Υιόν του Θεού, που απέστειλε ο Θεός για να σώσει την ανθρωπότητα. Και τέλος, ο Παύλος αναφέρει προφητείες από τον νόμο, από τους ψαλμούς και από τους προφήτες που εκπληρώνται εις το όνομα του Κύριου μας Ιησού Χριστού. Να προσθέσω μόνο ότι επειδή πολλοί σύγχρονοί μας μιλούν με περιφρονητικό τρόπο για την Παλαιά Διαθήκη και όχι μόνο άνθρωποι που πολεμούν την Εκκλησία αλλά ακόμη και άνθρωποι που είναι μέσα στην Εκκλησία, καλό είναι να τονίσουμε ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι η μυθολογία των Εβραίων κατά το αντίστοιχο της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, αλλά είναι θεόπνευστο με βάση το πιστεύω μας βιβλίο, το οποίο επικυρώνεται από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός επικυρώνει το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, διότι, επαναλαμβάνω, είναι βιβλίο στο οποίο βλέπουμε το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων.